Διευθυντής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προϊστάμενος του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας. Κύριε Μαρκάζη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς, όλα καλά στα σχολεία μας? Όλα πολύ καλά. Ήταν ευχάριστο το τι ακούσαμε στην ενημέρωση που είχαμε. Φαίνεται ότι τα παιδιά πραγματικά διψούσαν να επιστρέψουν στο σχολείο. Είναι γύρω στο 90-95% σε κάποια σχολεία, ακόμα και περισσότερο. Μου δηλώθηκε από σχολείο ότι έλειπαν μόνο 3 παιδιά από ολόκληρο το σχολείο. Θεωρώ ότι το πρώτο στοίχημα έχει κερδιθεί. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Η οργάνωση των σχολείων ήταν επαρκέστατη. Τα μέτρα ασφάλειας ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι πήγαμε πολύ καλά. Και τα λεωφορεία ήταν εντάξει, γιατί υπήρξαν κάποια ερωτήματα, αλλά η ενημέρωση που έχω, μίλησα με πολλούς διευθυντές προσωπικά, φαίνεται ότι όλα εγκύλησαν πολύ καλά. Στα λεωφορεία ήταν μόνο μαθητές ή υπήρχε και άλλος κόσμος που μπορούσε να πάει για δουλειά ή για κάτι άλλο, κύριε Μαρκάτσου? Εξαρτάται. Τις περισσότερες φορές είναι σχολικά λεωφορεία και μάλιστα δεν ήταν γεμάτα, γιατί ήταν ένας μικρός αριθμός παιδιών. Άρα ήταν εντάξει και το θέμα των λεωφορείων. Σήμερα πήγαν οι μισοί μας τελειόφοιτοι. Οι άλλοι μισοί, αν καταλάβαμε καλά, παρακολουθούσαν το μάθημα από το σπίτι, κύριε Μαρκάτζη, ή το εξ αποστάσεως είναι μόνο για ευπαθείς ομάδες? Αυτό είπε και ο Υπουργός Παιδείας στις δηλώσεις του που ακούσαμε προηγουμένως. Γίνεται και αυτό και ταυτόχρονα δίδεται και η ευκαιρία στα παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και βρίσκονται στο σπίτι να παρακολουθούν και εκείνα το μάθημα, χωρίς να στερούνται για το ψυχολογικό ότι είναι μακριά από την τάξη τους και ταυτόχρονα να μαθαίνουν αυτά που μαθαίνουν οι συμμαθητές. Σας ρωτώ γιατί εγώ είχα αντιληφθεί ότι οι μισοί που δεν θα πάνε στο σχολείο δεν θα κάνουν το εξ αποστάσεως και ότι θα ήταν το εξ αποστάσεως μόνο για τα παιδιά που είναι στις ευάλωτες ομάδες. Αλλά σήμερα ακούμε ότι είναι όλοι οι μαθητές συνδεδεμένοι. Αυτό είναι και ο Υπουργός Παιδείας στις δηλώσεις του. Είναι στα σύν, διότι θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να μαθαίνουν και όταν δεν βρίσκονται στο σπίτι. Γιατί οι μέρες είναι τέτοιες, γίνονται επαναλήψεις, γίνονται ασκήσεις, γίνεται λύση των κοιμίων, γίνεται λύση θεμάτων. Οπότε μπορεί να γίνει το μάθημα και από απόσταση, οπότε δεν χάνουμε ούτε μία ημέρα και προσθέτουμε στη γνώση των παιδιών όλες τις μέρες. Αυτό δημιουργεί ένα ερώτημα. Αφού μπορούμε να το κάνουμε εξ αποστάσεως, γιατί πήγαμε πίσω στα σχολεία, αναλαμβάνοντας το όποιο ρίσκο υγείας? Ναι, αλλά είδατε ότι τα παιδιά έσπευσαν να πάνε στο σχολείο. Γιατί κάποτε εμείς οι μεγάλοι μιλούμε μόνο εμείς, αλλά δεν ακούμε και τα παιδιά. Ρωτήσαμε τα παιδιά έτσι έναν-έναν εάν θα ήθελαν να πάνε σχολείο. Φαίνεται πως ήθελαν να πάνε στο σχολείο και πήγαν στο σχολείο και πολύ καλά έκαναν που ήθελαν να πάνε, γιατί εντάξει, η αξία του σχολείου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Έμειναν λίγες μέρες, είναι καλά να κλείσουμε όχι άδοξα τη χρονιά, να προχωρήσουμε στις εξετάσεις με τους τελειοφοιτούς μας. Φτάνει να τηρούμε τα μέτρα ασφάλειας, να είμαστε πειθαρχημένοι, να είμαστε σοβαροί και θεωρώ ότι όλα θα είναι εντάξει. Μάσκες. Επειδή το συζητήσαμε και προχθές, κύριε Μαρκάτζου, μας έστελνε μηνύματα ο κόσμος γιατί δεν επιμείνατε κι άλλο στο να τις φορούν οι εκπαιδευτικοί ή και οι μαθητές μες στην τάξη υποχρεωτικά, όπως γίνεται για παράδειγμα σε ένα κατάστημα ρούχων ή σε μια δημόσια υπηρεσία. Εμείς ως Υπουργείο παίρνουμε οδηγίες και κατεύθυνση από τους ειδικούς, από το Υπουργείο Υγείας, από τους γιατρούς. Και το Υπουργείο Υγείας δεν μας ζήτησε να φορούν τα παιδιά μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Εμείς έχουμε στείλει μάσκες στα σχολεία μας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή αν μας το ζητήσει, αν ζητήσει από τον διευθυντή, από τους καθηγητές, ένα παιδί ή ένας καθηγητής, τότε μπορεί να έχει τη μάσκα. Αλλά οι ειδικοί είπαν ότι δεν ενδείκνυται να απαιτήσουμε από τα παιδιά να φορούν μάσκα κατά την ώρα του μαθήματος, από τον εκπαιδευτικό κατά την ώρα του μαθήματος όπου μιλά. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Και επειδή στην τάξη υπάρχει μια τάξη, υπάρχουν οι αποστάσεις, δεν διακινούνται τα παιδιά, δεν πλησιάζουν το έναν το άλλο, θεωρήθηκε από τους ειδικούς ότι δεν χρειάζεται. Μάλιστα.
Και γνωρίζετε αν πήγαν εκπαιδευτικοί με τα παιδιά τους στο σχολείο, κύριε Μαρκάτζου, γιατί δεν είχαν κάπου να τα αφήσουν? Κοιτάξτε, κάποια σχολεία που μίλησα μου είπαν ότι είχαν πάει και κάποια άλλα μου είπαν ότι δεν πήγαν σήμερα με τα παιδιά τους, αλλά εργάζεται το σχολείο και τις επόμενες μέρες θα οργανώσει την κατάσταση ώστε να μπορεί να γίνει και αυτό. Άρα τα πήγαν την ώρα που έκαναν μάθημα, τους τα πρόσεχαν άλλοι εκπαιδευτικοί? Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι με οργάνωση που θα γίνει αυτό. Έχει επιλεγεί μια μεγάλη αίθουσα, τα σχολεία που αποφάσισαν να το κάνουν. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μπορούν να δουλέψουν με παιδιά. Άρα θα υπάρχει ο χώρος, θα τηρούμε όλα τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται, τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ούτως ώστε αν πάνε εκεί 3, 4, 5 παιδάκια να περάσουν και όμορφα το χρόνο τους και να είναι και ασφαλισμένοι. Ποιος θα τα προσέχει? Είπαμε ότι θα διευθετηθεί στο σχολείο ένας εκπαιδευτικός ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει, και ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τα βρουν με τα παιδιά. Αν το σχολείο το επιλέξει και αν συνεννοηθούν μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί, οι διευθύνσεις στο σχολείο, αυτοί θα το κάνουν. Εάν κάποια σχολεία νομίζουν ότι δεν πρέπει να γίνει, δεν θα το κάνουν. Άρα πλέον απομένει το κεφάλαιο της θερμομέτρησης, να το ρυθμίσουμε, κύριε Μαρκάτζη? Θεωρώ ότι έχει ρυθμιστεί το κεφάλαιο της θερμομέτρησης. Έχουν δοθεί κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Υγείας, όπου λένε ότι δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνεται η θερμοκρασία των παιδιών την ώρα της εισόδου του, γιατί δημιουργούνται προβλήματα. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ο συνωστισμός. Χρειάζεται κάποια δευτερόλεπτα θερμομέτρηση για κάθε παιδί. Εάν κάτσουμε την ώρα που μπαίνουν στο σχολείο να θερμομετρούμε, τα παιδιά θα κρατούν μια ουρά, θα συνωστίζονται και αυτό είναι χειρότερο. Γι' αυτό θα λαμβάνεται η θερμοκρασία αριθμού παιδιών ημερησίως, ούτως ώστε να έχουμε και γι' αυτό μια εικόνα. Άρα δειγματοληπτικά, απλά λένε και οι γονείς, αν τους αφήσουμε στο σπίτι ή θα λένε δεν πάω σχολείο γιατί έχω δέκατα και θα γίνει εκμετάλλευση αυτού του μέτρου, ότι μέτρησα και έχω πυρετό, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν να πάνε στο σχολείο. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν έχει γίνει μια έρευνα για να το δούμε αυτό, αλλά σαν γονιός, σαν άτομο που βλέπω τα δικά μου παιδιά, μιλώντας και με άλλους γονιούς, θεωρώ ότι τα παιδιά θέλουν να πάνε στο σχολείο. Εγώ δεν μπαίνω στο πονηρό για να θεωρώ ότι τα παιδιά προσπαθούν να μας ξεγελάσουν. Όλα θα κριθούν τις επόμενες μέρες. Θα δούμε, θα έχουμε τους μηχανισμούς διόρθωσης αν υπάρχουν μικροπροβλήματα, και αν όλοι πάμε με θετική ενέργεια, όλα θα πάνε εντάξει. Είχατε ενημέρωση για το πώς συμπεριφέρθηκαν τα παιδιά στο διάλειμμα, ας πούμε? Δηλαδή ήταν εκείνο το βρεθήκαμε μετά από τόσο καιρό, αγκαγιές, φυγιά, τι γίνεται? Τους είπαμε να τα αποφύγουν αυτά, παρόλο που εντάξει είναι παιδιά τα οποία χάρηκαν που ήταν τους συμμαθητές τους, αλλά οι διευθυντές με τους οποίους μίλησα μου είπαν ότι τα παιδιά είχαν δείξει ωριμότητα και στο μεγάλο βαθμό τήρησαν τα μέτρα ασφάλειας και ήταν μάλιστα πολύ ευχάριστο ότι τα τήρησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ότι ήταν πολύ εντάξει τα παιδιά. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μαρκάτζου, πριν σας αποδεσμεύσουμε, για τα παιδιά της ειδικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά της ειδικής εκπαίδευσης υπάρχει μια συζήτηση. Εντάξει, η ειδική εκπαίδευση είναι μια τεράστια ομάδα, όπως όλοι ξέρουμε. Υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν διαφορετικά προβλήματα από άλλα. Εκεί και όπου υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν τα παιδιά, θα επιστρέψουν. Για παράδειγμα, οι ειδικές μονάδες στα σχολεία. Ναι, εκείνα τα παιδιά σήμερα επέστρεψαν, όπου είναι τελειόφοιτοι. Άλλες περιπτώσεις διαφορετικές που είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, θα μελετηθεί ιδιαίτερα από τη δημοτική εκπαίδευση και θα κινηθούμε ανάλογα τις επόμενες μέρες. Άρα θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες. Τίθεται και ένα θέμα με τους συνοδούς. Όλα μαζί θα ξεκαθαρίσουν? Είναι ακριβώς, ναι. Είναι τα προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν για κάποιες ομάδες παιδιών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Εκεί και όπου τα προβλήματα είναι ανυπέρβλητα και δεν θα μπορούν να τηρηθούν τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας,
τότε πιθανόν τα παιδιά να μην επιστρέψουν. Να είστε καλά, κύριε Μαρκάτζου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο πρώτα στην ΟΕΛΜΕΚ και μετά στον κύριο Γιώργο Ιωσηφίδη, εκ μέρους του Συνδέσμου Διευθυντών Εκπαίδευσης.